Γεια σας. Είμαι ο Πάρης Παπαχρήστος, διαιτολόγος διατροφολόγος. Και εγώ η Μαρία Ζερβού, διαιτολόγος επίσης και σύζυγος του Πάρη. Μένουμε σπίτι με την οικογένειά μας και έχουμε ένα φυσιολογικό τρόπο διατροφής. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, η οποία απαιτεί να είμαστε στο σπίτι, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, να είμαστε υπεύθυνοι και ψύχρεμοι ταυτόχρονα, θέλουμε να βρεθούμε δίπλα σας με τις κατάλληλες διατροφικές συμβουλές. Και αυτό μας επηρεάζει. Έχουν κλείσει γυμναστήρια, λιγότερη επαφή με άλλους ανθρώπους, αδυναμία να συνεχίσετε τις υγιεινές συνήθειες που έχετε πασχίσει να τις σταθεροποιήσετε. Τι να κάνετε για να μην βγείτε εκτός ελέγχου, ακολουθώντας συνήθειες όπως είναι το τσιμπολόγημα, η υπερφαγία, το συναισθηματικό φαγητό ή φαγητό επειδή βαριέστε. Είναι και το θέμα μας αυτό. Υπάρχει όμως μια διατροφή που μπορεί να ενισχύσει πραγματικά το νοσοποιητικό σύστημα? Αυτό είναι. Αυτή την απάντηση είμαι σίγουρη ότι την αναζητάει πολλοί κόσμος στο διαδίκτυο. Θέλουμε λοιπόν η διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D, σε βιταμίνη Ε, αντιοξυδωτικά, προβιωτικά, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, ψεδάργυρο και σελήνιο. Όλα τα παραπάνω συστατικά μας τα παρέχει ο μεσογειακός τρόπος διατροφής. Ωστόσο, αυτές οι διατροφικές συστάσεις αφορούν μία επόμενη ίωση, γιατί θα σας απογοητεύσω λέγοντας ότι η ενδυνάμωση του νοσοποιητικού μας συστήματος δεν είναι υπόθεση λίγων εβδομάδων. Έτσι ακριβώς, Μαρία, και εδώ θα ήθελα να πω ότι η διατροφική αντιμετώπιση του κορονοϊού ίσως μέσω της ενδυνάμωσης του νοσοποιητικού συστήματος είναι το 6ο, το 7ο δεδομένο πρέπει να κοιτάξουμε και να προσέξουμε. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι διατροφή να κάνουμε μέσα στην καραντίνα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να προσθέσω ότι και ένα αυξημένο βάρος, πολύ πάνω από το φυσιολογικό, συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άμυνας του νοσοκομείου. Που σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει, τελειώντας αυτή την καραντίνα, να μην έχουμε πολύ παραπάνω βάρος. Αν μπορούμε να το έχουμε διατηρήσει το βάρος μας, αν δεν έχει υπάρξει και μείωση, θα είναι πάλι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Να δούμε λίγο τι θα παρουσιάσουμε σήμερα. Είναι 6 διατροφικές συνήθειες που είναι καλό να τις κάνετε κατά την περίοδο που είστε στην καραντίνα και καθημερινά. Μαρία, τι θα σύστηνες πρώτα-πρώτα? Αποφύγετε το τσιμπολόγημα. Μένουμε σπίτι και θα μένουμε σίγουρα για αρκετές ακόμα ημέρες. Δεν είναι διακοπές. Οργανώστε επομένως την καθημερινότητά σας, ορίζοντας πότε θα κοιμηθείτε και πότε θα ξυπνήσετε, πότε θα μαγειρέψετε και πότε θα φάτε. Ακόμα, τα συχνά και σταθερά γεύματα εξυπηρετούν την αποφυγή του τσιμπολογήματος, ειδικά αν σκεφτείτε ότι μπορεί να σας φορτώσουν με 30% παραπανήσεις θερμίδες. Βάλτε σε ορατό σημείο, όπως στον πάγκο της κουζίνας, στην τραπεζαρία ή ακόμα στον υπολογιστή που εργάζεστε δίπλα σας, φρούτα φρέσκα ή αποξηραμένα και στίξη λαχανικών. Επιλέξτε να έχετε μέσα στο σπίτι λιγότερα από τα μη θρεπτικά τρόφιμα, όπως σοκολάτες, κρουασάν, πατατάκια. Αν ωστόσο δυσκολεύεστε να κρατάτε το μέτρο στις επιλογές σας, δοκιμάστε να τις καταγράψετε, ώστε να γνωρίζετε στο τέλος της μέρας τι έχετε καταναλώσει. Εδώ θα γράφετε και τα τσιμπολογήματα που μπορεί να μην θεωρείτε σημαντικά, αλλά και τα ροφήματα. Ποια είναι η επόμενη συνήθεια, Πάρη? Δώστε έμφαση και στο πώς τρώτε. Τι εννοώ με αυτό? Προτιμήστε να φάτε στο τραπέζι, αποφεύγοντας να κάνετε κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή τραπεζαρία. Ενσυνείδητη διατροφή σημαίνει ότι απολαμβάνω το φαγητό μου από την πρώτη μπουκιά και το μυαλό μας δίνεται στο τάμπλετ, στην τηλεόραση, στο κινητό και στα τηλέφωνα που έχετε να κάνετε μετά το φαγητό. Οπότε όλες οι αισθήσεις να δίνουν έμφαση στο φαγητό τη στιγμή που θα κάνετε το διάλειμμα, φυσικά για το γεύμα σας. Πάμε να δούμε την επόμενη διατροφική συνήθεια, Μαρία. Μια γενική κατεύθυνση που δίνω στο γραφείο μου είναι όταν έχετε χορτάσει να σταματήσετε το φαγητό. Δίνουμε χρόνο στο να φάμε, 15 με 20 λεπτά το κυρίως γεύμα, ώστε να καταλάβουμε το αίσθημα κορεσμού. Για να το πετύχετε πιο εύκολα, καταναλώστε πρώτα τη σαλάτα και στη συνέχεια το κυρίως γεύμα.
Ακολουθήστε λοιπόν τον κανόνα μισό πιάτο λαχανικά, το 1 τέταρτο πρωτεΐνη, κρέας, ψάρι, θαλασσινά, τυρί, αυγό και το υπόλοιπο 1 τέταρτο άμυλο. Ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, ψωμί. Προσπαθήστε να πίνετε 8 με 10 ποτήρια υγρών χωρίς θερμίδες, όπως τσάι, καφές, με έμφαση στο νερό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δώσω μια χρήσιμη άσκηση. Αφήνετε κάτω το πιρούνι ή το κουτάλι όταν μασάτε και όταν ολοκληρώνετε τη μάση να το ξαναπιάνετε. Τι άλλο είναι εξίσου σημαντικό, Πάρη? Δώστε έμφαση στη γεύση, όχι στην ποσότητα. Αποφύγετε το delivery απ' έξω. Δώστε έμφαση στο να μαγειρέψετε συνταγές από το διαδίκτυο, είτε και για υλικά είτε και για αλμυρά σνακ. Επιλέξτε συνταγές που να παραθέτουν τη θρεπτική ανάλυση, ώστε να έχετε εικόνα τις θερμίδες που αποδίδουν. Για παράδειγμα, μια μερίδα κυρίως γέμματος, γύρω στις 400-500 θερμίδες, είναι ικανοποιητική για να σας χορτάσει. Αντί να φάτε πίτσα απ' έξω, γιατί να μην φτιάξετε μία στο σπίτι? Προκειμένου όλα τα παραπάνω να γίνουν σωστά, φτιάξτε μία λίστα αγορών και να ψωνίσετε από το σούπερ μάρκετ, ώστε να έχετε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για να σας καλύψουν και να μην σας περισσέψουν. Να ακολουθήσετε το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής και να προσπαθήσετε να έχετε διαφορετικό φαγητό κάθε μέρα. Ποια είναι η επόμενη διατροφική συνήθεια? Διαχωρίστε την πραγματική πείνα από τη λιγούρα. Πολλές φορές αυτή τη συμπεριφορά τη συναντάμε και στους φοιτητές κατά την εξεταστική περίοδο, όπου κάνουν συχνά επιδρομές στο ψυγείο, είτε επειδή βαριούνται, είτε για να ξεφύγουν από το διάβασμα. Για να το διαχειριστείτε καλύτερα, κάντε 2 ερωτήσεις και 1 άσκηση. Πριν πόση ώρα φάγατε? Αν φάγατε πριν 20 λεπτά, μάλλον δεν πεινάτε πραγματικά. Τι θέλετε να φάτε? Αν είναι κάποια σοκολάτα, κέικ, πατατάκια, πολύ πιθανόν να είναι λιγούρα. Και τώρα η άσκηση που έχω να σας προτείνω είναι η απεστίαση. Αλλάξτε την εστία της σκέψης σας παίρνοντας τηλέφωνο. Μία φίλη, ένα φίλο, κάντε μια άλλη δραστηριότητα στο σπίτι, βάλτε ένα πλυντήριο, απλώστε τα ρούχα. Και επειδή το φαγητό δεν είναι η μόνη ασχολία που έχουμε, τι άλλο θα πρότεινες, Πάρη? Κάντε δραστηριότητες που να αξίζουν. Αντί να παρακολουθείτε τηλεόραση όλη την ώρα για να ενημερώνεστε, αφιερώστε μόνο μία ώρα την ημέρα. Παρακολουθήστε κάποιο ντοκιμαντέρ, μία ταινία, μία διαδικτυακή εκπαίδευση, διαβάστε βιβλία που δεν είχατε χρόνο να τα πιάσετε. Να είστε σε επαφή με τον κόσμο εκτός και εντός σπιτιού. Δηλαδή, παίξτε με τα παιδιά σας, ακούστε μουσική, αφιερώστε περισσότερο χρόνο με τη σχέση ή με τον σύζυγό σας. Να είστε σε επαφή με τους φίλους σας στο γυμναστήριο, τους συνεργάτες σας στην εργασία, αξιοποιώντας το Viber, Skype και FaceTime. Έχετε εκεί που η βεράντα? Τα φυτά και τα λουλούδια δεν έχουν κορονοϊό. Βρείτε χρόνο να τα φροντίσετε και θα σας αποστρεσάρουν. Αν μένετε στην εξοχή και έχετε δυνατότητα να κρατάτε τις αποστάσεις, μία βόλτα στη φύση επίσης εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Ασκηθείτε αξιοποιώντας προγράμματα χωρίς αντιστάσεις από καθηγητές φυσικής αγωγής που θα βρείτε στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες ή στο YouTube. Δεν χρειάζεται ολόκληρο εξοπλισμό για να κάνετε μια κίνητην άδωση ή αεροδιάσκηση. Χρειάζεται μόνο το πιο απαραίτητο εργαλείο, το σώμα σας. Βρείτε νέους τρόπους απασχόλησης από το σπίτι. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πράγματα που πάντα θέλετε να κάνετε, αλλά είχατε τη δικαιολογία, δεν έχω χρόνο. Τώρα λοιπόν έχετε. Τι θα κάνετε με αυτό? Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε έστω και μία από αυτές τις πληροφορίες να σας φανεί χρήσιμη. Το περισσότερο φαγητό δεν θα αλλάξει τη σημερινή κατάσταση, ούτε τελικά θα μας μειώσει το στρες. Όλα θα πάνε καλά και θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Παραμείνετε δημιουργικοί και παραγωγικοί. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε τόσο στο κανάλι μας στο YouTube ή και στο Facebook και στο Instagram page μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.